Όχι, στα σχόλια που γίνανε τώρα εδώ στο τέλος από την κυρία Κεραμέως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουν ακουστεί σε αυτή τη Βουλή τα πάντα. Δεν ξέρω, πραγματικά απορώ με αυτό το δαιμόνιο που έχει πιάσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το ποιο είναι αυτό το περίφημο πρόσωπο που έδωσε 100.000 ευρώ για να πάρει 16.000 σε κάτι μετοχές. Ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι από εμάς είμαστε μικρομέτοχοι αυτής της ιστορικής εφημερίδας. Και επίσης δεν καταλαβαίνω την επιμονή ότι είναι παράνομο η κρατική επιχορήγηση, δεν ξέρω εγώ, να διοχετεύεται στην εφημερίδα. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη και τα στελέχη του, αποτελείται από ανθρώπους ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι? Τα μέλη, τα στελέχη του, οι βουλευτές του. Εμείς έτσι νιώθουμε τη λειτουργία μας στο κόμμα και στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μεγαλομέτοχος της Αυγής, έχει το 40%, δίνει με διάφορους τρόπους, είπα έναν από αυτούς που αφορά τους βουλευτές, ενισχύει αυτό το έντυπο όταν χρειάζεται να ενισχυθεί. Τελεία και παύλα. Για τα υπόλοιπα, ξαναεπαναλαμβάνω, δεν είναι offshore εταιρεία, είναι μια εταιρεία η οποία έχει όνομα, έχει έδρα, έχει δώσει αυτό το ποσό που έχει δώσει και τελεία. Αλλά είναι απορίας άξιον, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, πως τόσες μέρες η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να απαντήσει επί της ουσίας τι γίνεται με αυτό το περίφημο δάνειο του αρχηγού της, το οποίο έχει 700.000 ευρώ δάνειο. 13 Ιουνίου. Ακούστε με, ακούστε, τελειώσω, αφήστε με να τελειώσω. Αφήστε με να τελειώσω. Δεν έχει λοιπόν δοθεί επαρκής απάντηση σε αυτό. Τι συμβαίνει με αυτό? Η Νέα Δημοκρατία, η οποία η ίδια έχει 200 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, ίσως και λιγότερα χρέη, τα οποία αποπληρώνει, αν θα τελειώσει η αποπληρωμή, στα επόμενα 100 χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει, ας βρει επιτέλους ποια είναι η θέση της για το θέμα του τηλεοπτικού τοπίου. Ας καταλήξει. Περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη υπομονή και αγωνία να δούμε πού θα καταλήξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.